Μαζί μας ο Μινάς Γρηγοριάδης, ναι. Είναι ο δικηγόρος, ο οποίος άκουσε για τις προληπτικές προσαγωγές, τι είπε και ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, χαρακτηρίστηκαν ως προληπτικές προσαγωγές. Η λέξη προληπτική προσαγωγή καταρχάς δεν υπάρχει, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Πουθενά δεν τίθεται θέμα προληπτικής προσαγωγής, τουλάχιστον από όσα ξέρουμε εμείς. Καλά, λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλώς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτό είναι μια πρακτική που έχει γίνει κατά το παρελθόν. Και σε μεγάλες συγκεντρώσεις και σε μεγάλες πορείες. Σε αυτό το εύρος. Σε μεγαλύτερο εύρος. Τι σε αυτό το έργο, στο εύρος. Απλώς αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι το θέμα, ότι είναι ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση, αν το έχω καταλάβει καλά, εσείς θα μας πείτε, δεν είχαν καμία σχέση με αυτή την ιστορία. Ναι, βεβαίως. Αρκεί να σας πω ότι ο ίς εξ αυτών συνελήφθη με μικροποσότητα μπουγάτσα στα χέρια, την οποία αγόρασε γιατί είχε το παιδάκι του και τη γυναίκα του στα έκτακτα του παιδιατρικού, της παιδιατρικής κλινικής. Και τους πήγαινε πρωινό ο Χριστιανός. Και εκείνη την ώρα αγόραζε την μπουγάτσα, την οποία την είχε και στα χέρια του τόλος. Δεν ξέρω μήπως αυτό αν θεωρηθεί κάποια προπαρασκευαστική πράξη για τέλεση έκνομων ενεργειών, έκνομων πράξεων. Λοιπόν, ο άλλος συνελήφθη με τον καφέ στα χέρια, ο άλλος με το παιδάκι του το οποίο είχε γυρίσει από το φροντιστήριο και θα το πήγαινε στο σπίτι. Λίγο παρακάτω η επόμενη παρτίδα τους παρέλαβαν, για να είμαι ακριβής, για να τους προσαγάγουν έξω από ATM, ο άλλος σε κατάστημα προπό και ένας, ο πιο άτυχος, έξω από το μαγαζί του. Και ακόμη ένας, θα σας πω εγώ, αν μου επιτρέπετε, μέσα στο αυτοκίνητο σταμάτησε, είχε δίπλα του τη γυναίκα, ναι, του συνοδηγό, τα δυο του παιδιά πίσω, σταμάτησε να ρωτήσει τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και αυτό φαίνεται ότι θεωρήθηκε αρκετό για να το προσαγάγουν και αυτόν. Ενώ σήμερα το πρωί ο κύριος Βαγγέλης μας μίλησε, ένας άνθρωπος 53 χρόνων, που έχει περάσει 3 εμφράγματα, έχει 5 στεντ, μία δύσκολη κατάσταση υγείας, με δύο παιδιά, ένας φοιτητής και ένας 15χρονος. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε το προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου. Πιστεύει στην ελληνικότητα της Μακεδονίας, δεν πήγε όμως σε κανένα συλλαλητήριο, ούτε σε Αθήνα, ούτε σε Θεσσαλονίκη, γιατί η καρδιά του και η υγεία του, σε περίπτωση που πέσουν τα τριγώνα, δεν του το επιτρέπει. Και δεν έχει κανένα παρελθόν με προσαγωγές στην ελληνική αστυνομία. Πείτε μας λοιπόν για τις προληπτικές προσαγωγές, αφού τα είπαμε και όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχάς εγώ θέλω να πω ότι αυτά τα οποία άκουσα από την αρμόδια υπουργό, ότι είναι, λέει, καλύτερη η πρόληψη από την καταστολή. Και αναρωτιέμαι πού τα έχουν διαβάσει αυτά τα πράγματα. Υπάρχει καταρχάς, ναι, έχουμε ένα νομικό πολιτισμό. Υποτίθεται ότι είμαστε μια δημοκρατική ευνομούμενη πολιτεία. Δέσμευση ελευθερίας, ξέρετε, αυτό αντίκειται καταρχάς στο Σύνταγμα. Το οποίο μας επιτρέπει να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να συναθυριζόμαστε, ναι, να καθόμαστε, να πίνουμε έναν καφέ. Λοιπόν, μάλιστα, αν είναι δυνατόν, η προσαγωγή γίνεται μόνο είτε για να σου πάρουν τα στοιχεία που από τους 16, 17 ή 14 ήταν με τις ταυτότητες αναχείρας υπόψη, λοιπόν, και όταν τίθεται θέμα προπαρασκευαστικών ενεργειών που είναι έκνομες. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, να μάθουμε κι εμείς. Ποιες ήταν οι έκνομες ενέργειες. Το είπατε εσείς. Μικροποσότητα μπουγάτσας. Καλημέρα στα Γιάννη Τσά. Μικροποσότητα μπουγάτσας με άχνη. Ευχαριστούμε πολύ.